Στην παρέα μας και ο Κώστας Μαρτάκης. Είχες μια ενασχόληση και με τηλεόραση από την πλευρά της παρουσίασης? Είναι κάτι το οποίο από θα το... τηλεόραση ή άλλο τίποτα. Πιο πολύ τηλεόραση έχω κάνει παρά τραγούδι στο τέλος, αυτό έχω καταλάβει. Και θα το ξανά έκανα, ναι, αν ένιωθα ότι η πρόταση που ενδεχομένως θα μου γίνει κάποια στιγμή με ενδιαφέρει και νιώθω ότι μπορώ να το κάνω, θα το έκανα, ναι. Θα ξαναξύπναγες πρωί? Όχι. Α, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Πρωί πολύ δύσκολα. Θα ξαναξύπναγα. Πέρασα πολύ ζόρι, η αλήθεια είναι, πέρσι, στο πρωινό του Μέγκα. Το μόνο μου πρόβλημα ήταν αυτό, δεν ήταν το πώς θα είμαι, πώς θα φαίνομαι, ο ρόλος μου μέσα στην ομάδα του πρωινού. Το πρωινό ξύπνημα ήταν το πρόβλημά μου. Και εμένα με σκοτώνει το πρωινό ξύπνημα και βάζω 3 ξυπνητήρια. Σε καταλαβαίνω. Εσένα όμως, Βασιλική, δεν σε καταλαβαίνω. Τον Κώστα Μαρτάκη κατά τη διάρκεια προπόνησής του στο beach volley λίγο πριν την αποψινή του πρεμιέρα συνάντησε η κάμερα του Happy Day. Είναι από τα τελευταία 3 χρόνια από τις μεγάλες μου αγάπες στο beach volley και έρχομαι σχεδόν καθημερινά εδώ. Έχουμε κατέβει σε τουρνουά, έχω βγει μέχρι δεύτερος. Έχω καταφέρει να πάρω τη νίκη ακόμα, αλλά έρχομαι ξεδίνω γιατί δίνεις και κάτι χαστούκια στην μπάλα. Και για να μην τα δώσω σε κανένα πρόσωπο, τα δίνω στην μπάλα. Έχουμε παίξει με μια πολύ όμορφη γυναίκα, με συγκλονιστικό κορμί, τη Βίκη Χατζηβασιλείου. Και φέτος έχουμε πει κιόλας ότι θα κατέβουμε μαζί σε τουρνουά μεικτό. Βέβαια αγχώνομαι γιατί φωνάζει λίγο. Τι να τρέχα μου φωνάζει, εντάξει, θα τα καταφέρω. Νιώθω πολύ καλά γιατί έχει βγει και το καινούργιο μου τραγούδι, το Άξιζε. Ετοιμάζω το καινούργιο μου δίσκο που θα κυκλοφορήσει προς τις γιορτές. Ξεκινάω στο Φραντζέλικο με τον Χρήστο τετραήμερο όλο το καλοκαίρι. Κάνω αθλητισμό που αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι power!